Καλησπέρα. Γεια. Εγώ μιλάω. Άντε γεια! Αφού σου είπα γεια! Τι έτσι μιλάς! Μπερδεύονται ρε πολύ, ρε. Είναι το με τις γάμες και με αυτό μπερδεύονται. Ρε, δεν μας πας τα νεύρα. Εντάξει, θα ξεκινάμε, άσε να ξεκινάμε. Γιατί εντάξει, θέλουμε μια προσπάθεια. Εμπρός. Θα ξεκινάμε και μετά θα δούμε. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Α, εκεί είμαι. Ναι. Είχα βρεθεί πριν από ένα μήνα στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Ελβετία. Να ξέρετε, όλοι οι Έλληνες του εξωτερικού είναι αεκτζίδες. Άντε γεια! Πήγαινε και εσύ να κάνετε πολύ. Ρα στα παραμύθια όλοι οι Έλληνες του εξωτερικού. Ρε στην Ελλάδα δεν είστε αεκτζίδες. Γίνεται της Ελβετίας. Ρε στην Ελλάδα δεν σας βρίσκουμε. Ρε μήπως φύγατε στην Ελβετία μετανάστες να μην βλέπετε αυτή την ΑΕΚ. Αυτό είναι. Πριν τρία χρόνια, και πάτε σκέπω, πριν τρία χρόνια με την ΑΕΚ, με τον κόλ που πάλαμε στο 90 με το Χάρα, ήσασταν 70.000 μέσα. Ακόμα. Τώρα που πήγατε. Να σου πω και τώρα 25 στο πρωτάθλημα, 30 προχθές στο κύπελλο. Να σου πω και κάτι. Πού στο διάλογο είστε. Ντάκη, δεν μπορώ να μιλήσω. Ναι. Καλύτερη ομάδα είχαν τότε. Καλύτερη χρονιά τότε. Τότε, ναι. Σιγά μας τότε που ήταν σε όλη. Όχι, σου λέω εγώ ποια εκεί. Δηλαδή, άλλο τώρα τι έχει γίνει με τα μαγειρέματα. Σου λέω εγώ ποια εκεί ήταν καλύτερη. Αυτή με το, τότε με το Χάρα. Καμία ρε, εκεί, καμία ρε. Δεν μεταξύ του από τα χάλια. Μεταξύ του τα χάλια. Δε. Τα χάλια τα δικά. Τα μακρέ δεν πανικήσουν, τα σπάτα δεν πανικήσουν. Με του τράχονε δεν πανικήσουν. Εμπρό. Έλα, θα κάνω για ποια κίνηση λε. Για... Έφυγε μόνο εσύ από την αγωνία σου. Λοιπόν, τίποτα, αφού παίζανε. Τι είπα για τη Βουλιαγμένη, ξέρει τι είπα για τη Βουλιαγμένη. Τότε που είχε κίνηση, που είχα πάει για καφέ. Στην Κλειφάδα και ήθελα να πάω, τέλος πάντων πήγα. Εδώ ερχόσουν. Και η κίνηση είχε αρχίσει από το κάτω, εκεί. Από τα. Α, μήπως πρέπει να πει για τα πετράλωνα, για τα κράνη εκεί, για την έκθεση αυτοκινήτων. Μηχανακιών. Εμπρός. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, Άκη. Καλησπέρα, Τάκη. Ναι. Καλησπέρα. Παοκτής είμαι. Άντε γεια! Θα παίρνεις όταν θα χάνεις. Ακόμα δεν τελείωσε το πρωτάθλημα. Θα πας πιο μετά. Γιατί έχει κερδίσει ποτέ. Εντάξει, Παοκτής τι, Παοκτής. Θα πεις γιατί. Τις ανισορροπίες που λέει ο Ιβάν ή θα μου πεις θα έχεις ενδείξει στο Βόλι σήμερα. Και γιατί δεν με πήρες στο πόλο. Και γιατί δεν με πήρες στην μπάλα. Τους έχω ξεφτυλίσει. Τι είναι αυτά που λες. Όχι. Θα παίρνετε και τα χάνετε, γιατί εγώ και ο Άκης είμαστε. Και όταν κερδίζουμε και όταν δεν κερδίζουμε. Γιατί ο Ολυμπιακός ποτέ δεν χάνει. Απλά μία-δύο φορές τον χρόνο δεν κερδίζει. Εμπρός. Έλα. Καλησπέρα. Να μας τρελάνετε εσείς. Να τον άρε. Στο 1-0 προχθές που ήσουν. Κάτσε να τελειώσει. Πλάκα σας κάνουμε. Θυμάσαι πως σας κάνουμε την πλάκα. Περίμενε. Βάλτε μέσα το ζουράρι. Ο Αγκάμες να γουστάρει. Εντάξει είμαστε. Θες κι άλλο. Το λιμάνι. Καλησπέρα. Έλα βγάλουμε τις γράμμες να τελειώνουμε. Εμπρός. Έλα τα εκεί. Εμπρός, ναι. Τακί. Ναι. Έλα τα εκεί από το Πατήσια, ναι. Πατήσια, ναι. Όνομα. Γιάννης, Γιάννης. Γεια σου, Γιάννα, ρε. Έλε, είναι στο όνομά του, ρε. Έφυγες, δεν ξέρεις το όνομά σου, για. Τα απογοητευτείς. Κάτσε, ρε, όχι. Καλό παιδί. Εντάξει. Να σου ρε, Γιάννη. Κάτσε, ένα, και εγώ έχω κάνει. Τι να κανακτήσει με τα περιστατικά. Α, εντάξει. Έλα, Γιάννα, ρε, πες, γιατί έχουμε πολλές γράμμες, έλα, γονού. Άκου λίγο τάξη, παρακαλώ. Ναι. Παναθυμιακό στο Πατήσια είμαι. Ναι. Πριν λίγες μέρες μου πήρατε μηχανάκι κάτι Ολυμπιακή σε πετράλωνα. Σας παρακαλώ, δώστε μου πίσω μηχανάκι, φροντίζω την οικογένειά μου αυτό. Και εγώ ας πού το έχω το μηχανάκι, έχω εγώ το μηχανάκι. Μήπως μπορείς να κάνεις κάτι να μου το δώσουν πίσω το τάκι, μου το πήραν σε πετράλωνα, 4 άτομα. Τι μάρκα ήταν. Ήταν ένα Yamaha Kryptonex. Και ένα τζιλέρα. Παλιό, καινούριο. Ήταν ένα Yamaha Kryptonex και το τζιλέρα είναι το δικό μου που πήρανε. Πέσανε μαζί τα δύο κάτω. Με ένα πράσινο κράνος. Ναι, ναι, αυτό είναι. Φίλε, δεν γίνεται. Το πουλήσανε στην Αλβανία. Ρετάκη, σε παρακαλώ, μην κοροϊδεύεις. Βγάζουμε ροκάμα και ένα μηχανάκι. Τι θα κάνω εγώ τώρα, ρε. Να μην κάνεις και εσύ το ζόρικο. Και μην τα ξεχνάς τα κλειδιά, επανεπάρχουν είχε κλέπτες και δεν το πήραν Ολυμπιακοί. Άστα αυτά, Ολυμπιακοί το πήραν, κανένας κλέπτης το πήρε. Ρε για να λέει το πήραν Ολυμπιακοί, θα πήγε και θα τρίφτηκε στην κλίτσα του Τσοπάνη. Μα τόσο
Εντάξει, πόσο κάνει ρε φίλε, ένα λεπτό, ας πούμε, πόσο κάνει. Γύρω στα 2 χιλιάρικα. Ωραία, να σου δώσω 50 ευρώ να βγάλεις τη ζημιά. Τι να τα κάνω τα 50 ευρώ, το μηχανάκι να πιάσω πάλι δουλειά τα λεπτά και να πάω στη δουλειά μου. Για κάνουμε τα. Ρε, για να ρε, που να ξέρω, εδώ δεν είναι, πόσο λένε, να βρίσκουμε τα, πόσο λένε, μωρέ. Αυτά που τα χάνουν, πώς σου λένε αυτούς. Και πάντα και τα δίνεις σε άλλους. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Άμα μπορείς, σε παρακαλώ, πως είχε ψηφίσει και άμα βγάλεις μια άκρη. Σε έχει ακούσει όλη η Ελλάδα. Άμα το τηλέφωνο σε σύνδεσμο στα Πατήσια. Ναι, άστο τηλέφωνο μέσα, άκου. Άμα το μηχανάκι σου δεν έχει βγει εκτός Ελλάδος, πιστεύω θα βρεθεί. Τα γελάσματα, δηλαδή τι συζήτηση κάνουμε. Αυτός ο κύριος, ο τύπος εδώ πέρα, πήγε και πλακώθηκε με κάτι Ολυμπιακούς. Και μετά έφυγε άλλον άλλο. Αυτό έγινε. Αυτό έγινε. Και παράτησε το μηχανάκι και έφυγε. Και θες να τους βρεις εσύ το μηχανάκι και μιλάμε τόση ώρα με το θύμα. Με το θήτη που κατέληξε θύμα. Τι πας και ξύνεσαι. Ξέρω εγώ τώρα σε μέρα. Στην γλίτσα του Τζοπάν. Τι έγινε τελείως. Τι πας και ξύνεσαι εκεί. Εντάξει μας, παιδιά, δεν έχει βρεθεί τίποτα. Τι να ξέρω, εγώ νόμιζα ότι. Άσε με ρετάκι και εγώ. Νόμιζα ότι το κλέψανε. Δεν ήξερα. Τι να κλέψουνε ρετάκι. Όχι Ολυμπιακοί, πήγε... άλλοι, οι κλέφτες. Ρε, τι και να είναι, ρε, πήγανε. Ρε, προχτές πήγανε ένα αμάξι, το πήγανε στη έξω από τα σύνορα, το διαλύσα και τα πουλάνε ανταλλακτικά. Νόμιζα τέτοιο πράγμα είναι. Τέλος πάντων, άκου φίλε μου, κάτσε εκεί πέρα στο μεροκάματό σου, άμα δουλεύεις. Δούλεψε να πάρεις ένα μηχανάκι και άσε τις μαγκές για να μπλέξεις πάλι με τίποτα άλλους και θα γυρνές με τα πόδια. Έτσι, κάτσε εκεί, άσε τις μαγκές, να έχεις το μηχανάκι σου, την περιουσιούλα σου, να πηγαίνεις στη δουλίτσα σου, να λοιπόν, αύριο, μαγκές, αύριο... Οι άλλοι είναι αλήτες, δεν πάτε και μπλέκετε εκεί πέρα με τους Ολυμπιακούς και κολοτρίβεστε αφού είναι αλήτες αυτοί τώρα, δηλαδή σκληροί, δεν είναι... Εσάς ο ποιος, τι είναι, άμα είσαι παραδάκος, ο πιο σκληρός είναι ο Κοστέτσος. Άμα είσαι παοκτζής, ο πιο σκληρός είναι ο Ζουράνης. Οι άλλοι τι έχουν, οι άλλοι είναι όλοι. Λοιπόν, μάγκες αύριο στο ΣΕΒ. Φόκους στο παιχνίδι, παιδιά. Δεν είναι ούτε για πειματάκια φόκους. Άστα, συγκεντρωμένοι είναι. Ξέρουν τα παιδιά δικά μας, έχουν πάει σε τόσα Final Four. Αυτό το focus το καταλάβαν όλοι. Όλοι, ναι, έχουν πάει σε 9 Final Four. Okay. Να μάθεις, να μάθεις. Εντάξει. Και ξέρουν αγγλικά. Ναι. Ωραία, έλα, φεύγουμε. Παιδιά, καλό βράδυ, αύριο σας. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ρε, συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι, γάμω τα πειματάκια. Είναι κάθε παιχνίδι, κάθε σφύριγμα, κάθε απόφαση. Και οι Τούρκοι μην νομίζετε ότι θα έχουν. Μπουσουλώντας έχουν έρθει. Ναι, άλλο το μπουσουλώντας, το έχουν κάνει και το μαγείρεμά τους, τα έχουμε δει. Παντού θα προσκυνάτε τον Ολυμπιακό. Καλό βράδυ.